Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Διάλογοι, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται μέσα από τις συχνότητες του Flash κάθε Τετάρτη στις 10.30. Και σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει φυσικά με το κυρίαρχο ζήτημα της επικαιρότητας στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, που είναι φυσικά το ζήτημα της άτακτης απολιγνητοποίησης με ένα πολύ στενό χρονικό πλαίσιο, με ένα πολύ στενό χρονικό ορίζοντα, ο οποίος πραγματικά προμηνύει μία σειρά από δύσκολες εξελίξεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε τη χαρά στο πάνελ, εδώ στο στούντιο, να έχουμε κοντά μας τέσσερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να τα παρουσιάσουμε. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον κύριο Καρακασίδη. Κύριε Καρακασίδη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην εκπομπή. Και καλή χρονιά. Από το ΠΑΣΟΚ έχουμε τον κύριο Αποστολίδη, τον Παντελή τον Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους με προοδευτικές λύσεις. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχουμε ξανασυζητήσει και στην ώρα αιχμής μαζί. Έχουμε επίσης τον Κώστα τον Πασαλίδη, που είναι ο πρόεδρος της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πασαλίδη, καλώς ήρθατε. Γραμματέας. Καλή χρονιά εύχομαι σε εσάς, στους τηλεθεατές, αν και η χρονιά προμηνύεται δυσίωνη. Μάλιστα. Και φυσικά έχουμε και το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, γραμματέας Τομεακής Επιτροπής Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδαμιανός Κωνσταντίνος. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη σε όλο τον κόσμο και ευελπιστούμε και ειρήνη, αν και. Μάλιστα. Είναι και δύσκολες οι περίοδοι που διανύουμε, πράγματι. Φυσικά, θεωρήσαμε στην εκπομπή ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας μιλώντας με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΑΠ, τον κύριο Αδαμίδη, ο οποίος είναι σε απευθεία σύνδεση μαζί μας από το γραφείο του. Κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλή χρονιά να έχουμε, αν και οι ευχές όλων των συνδεδημόνων στο πάνελ, μάλλον είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Μάλιστα. Καλή χρονιά και σε εσάς, κύριε Αδαμίδη. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με εσάς με τις τελευταίες εξελίξεις. Παρακολουθείτε τις προσπάθειες που γίνονται από την κυβέρνηση. Γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη ΔΕΗ, αλλά και τις δυσίωνες εξελίξεις οι οποίες βρίσκονται πρώτων πυλών. Σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα? Βρισκόμαστε στην φάση όπου η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας ξεκινάνε σε μια παραδεταμένη κρίση, ενώ η χώρα βγαίνει από την κρίση. Αυτές οι δύο περιοχές μπαίνουν σε μια δύσκολη περίοδο, η οποία θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια, με δεδομένο το ότι υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες δεν τις περίμενε ούτε και ο πλέον αισιόδοξος οικολόγος, μετά και την θέση του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Μητσοτάκη, από την έδρα του ΟΗΕ, τη Γενική Συνέλευση, για την πλήρη απολιγνητοποίηση της χώρας μας το 2028 και με ένα μεσοδιάστημα το οποίο στην ουσία αυτό θα αφορά την πλήρη απολιγνητοποίηση το 2023 με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μιλάμε ότι στην χώρα θα δουλεύει μόνο η Πτολεμαΐδα 5 μετά το 2023 με βάση και τις τελευταίες εξαγγελίες, αλλά δυστυχώς και το νέο σχέδιο, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που έχει κατατεθεί, εύχομαι να μην λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν και του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί σίγουρα δεν προβλέπει, έτσι όπως το είχα την δυνατότητα να δω, δεν προβλέπει απολύτως τίποτα για την δίκαιη μετάβαση, έτσι όπως θέλαμε να πιστεύουμε θα προχωρήσει. Θυμίζω στους τηλεθεατές ότι το προηγούμενο ΕΣΕΚ που είχε κατατεθεί, όπου άφηνε μόλις τέσσερις μονάδες στη χώρα μας μετά το 30, είχε κριθεί από την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και τα σωματεία μέλη ως ένα σχέδιο που οδηγούσε αυτές τις περιοχές σε βίαιη μετάβαση και όχι δίκαιη. Φανταστείτε τι γίνεται. Πόσο μάλλον τώρα με το νέο ΕΣΕΚ. Πόσο μάλιστα με το νέο, που επαναλαμβάνω έχει κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή και εύχομαι να μην λάβει την έγκριση, γιατί θα είναι η καταστροφή των δύο περιοχών. Η χώρα και οι πολίτες είναι βέβαιο ότι ρεύμα θα έχουν. Θα το πληρώσουν πολύ πιο ακριβά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν τίθεται και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, κάτι που είχε συμβεί το 2016 τον Δεκέμβριο και το Γενάρη το 2017 με τον πορτοκαλί συναγερμό. Και τότε βεβαίως
δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τις λιγνητικές μονάδες, ούτε καν από τους οικολόγους, γιατί το ρεύμα είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό στην σύγχρονη κοινωνία. Είναι προφανές, κύριε Δαμίδη, ότι ως τώρα δεν έχουμε κατανοήσει ότι η βιασύνη αυτή της κυβέρνησης έχει να κάνει με οικολογικές ευαισθησίες. Προσπαθούμε, έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καρακασίδη, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Καρακασίδη. Κύριε Καρακασίδη, ακούστε και τον κύριο Αδαμίδη. Γιατί τόση βιασύνη? Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα θέματα της ΔΕΗ και της περιοχής. Έχουμε ευνηδιαστεί, φυσικά και γνωρίζαμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου πρόκειται να μεταβούμε σε ένα νέο καθεστώς ενεργειακό, αλλά γιατί τόση βιασύνη? Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα όλα γίνονται πάντα την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Bon. 15 χρόνια ακόμα για την μεταλιγνητική περίοδο, έχουν γίνει συνέδρια, έχουν γίνει ημερίδες, έχουν γίνει αυτά. Λοιπόν, όλα τα αποτελέσματα αυτών των ημερίδων και αυτών των... Λοιπόν, λέγανε να μην κλείσουν οι μονάδες. Mm-hmm. Η πρώτη μονάδα, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε το 2009 με την κυρία Πυρπίλη. Λοιπόν, άρα όλες οι μονάδες έχουν κάποιο όριο ζωής. Και αυτές ακόμα που είναι έχουν ένα όριο ζωής. Εκτός από την μονάδα 5 που δεν έχει γίνει mm-hmm. ακόμα, την μονάδα 5 του Αγίου Δημητρίου και τον Αΐς Μελίδης. Εδώ ο Παντελής, να μου κάνω λάθος, θα μου πει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχουμε γίνει τίποτα. Όλοι λένε, ακόμα και προχθές που έγινε μια ημερίδα στον Παντελίδη με όλους τους εργολάβους που είναι εξαρτώμενοι από την ΔΕΗ, mm-hmm. οι δουλειές τους είναι από τη ΔΕΗ, το μόνο που ζητάνε είναι αυτό, δεν λένε τίποτα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια 15ετία που λέμε για την δίκαιη μετάβαση και δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε μια πρόταση. Ωραία, δηλαδή λέτε... Σε λίγες μέρες, αφήστε με λέμε. Παρακαλώ. Σε λίγες μέρες θα είναι εδώ ο Επίτροπος και θα ανακοινώσει τα ποσά που θα δοθούν για την αυτήν και μάλιστα θα έρθει στη Δυτική Μακεδονία να το ανακοινώσει. Mm-hmm. Το θέμα είναι, είμαστε έτοιμοι εμείς? Προφανώς και όχι. Αν γιατί δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι? Γιατί στα 15 χρόνια που ακούμε για την μεταλλιγνητική περίοδο δεν έχει ούτε γίνει ούτε μία μελέτη, ούτε μία πρόβλεψη, ούτε κάποιο σχέδιο από την περιφέρεια, από την πρώην ομαρχής που ήταν, από την κεντρική διοίκηση, αν θέλετε. Άρα η απόφαση αυτή, λοιπόν, η γρήγορη, τι είναι, μία τιμωρία που δεν είμαστε έτοιμοι? Δεν είναι μία τιμωρία, είναι μία. Δεν έχω πάρει την απάντηση. Ήθελα να δείξω ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη για λέγα, γιατί είμαι και λίγο γριωμένος. Ήθελε να δείξει προς τα έξω, προς τα διεθνή φόρουμ, ότι η Ελλάδα αλλάζει και ότι δεν είναι όλα της τελευταίας στιγμής. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Κάποτε θα γινόταν. Λοιπόν, και αν δεν παίρναμε και τις παρεπιπλέον ώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά, οι μονάδες και του Αμιντέου και του ΣΑΙΣ Καρδιάς τώρα θα ήταν κλειστές. Κύριε Δαμίδη, πώς κρίνετε την απάντηση του κύριου Καρακασίδη? Κοιτάξτε να δείτε, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η επιλογή του Πρωθυπουργού είναι μια επιλογή να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και ιδιωτικά συμφέροντα που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται στο φυσικό αέριο. Άλλωστε, δεν είναι εκτίμησή μου αυτή, είναι απόλυτη δέσμευση και θέση του Πρωθυπουργού. Όχι τόσο με την παρουσία του στα εγγένεια της μονάδος επιχειρηματικού ομίλου στις αρχές Οκτώβρη, αλλά με τη δήλωσή του πριν από μερικές εβδομάδες στο συνέδριο του Economist, όπου είπε ότι το καύσιμο μετάβασης για την πλήρη απολιγνητοποίηση και σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα θα είναι το φυσικό αέριο. Ωστόσο, φυσικό αέριο είναι γνωστό το ποιοι δραστηριοποιούνται στο φυσικό αέριο. Και το γεγονός ότι δεν έχουμε ετοιμαστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είπε ο κύριος Καρακασίδης, προφανώς και υπάρχουν ευθύνες, όμως αυτό που πρέπει να απαντηθεί και δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει είναι γιατί 30 χρόνια νωρίτερα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Θυμίζω ότι το στίχημα ή μάλλον η δέσμευση των κρατών μελών είναι ότι το 2050 θα έχουμε την πλήρη απανθρακοποίηση. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι αυτό θα το κάνει περίπου το 38, ενώ οι χώρες όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι η Βουλγαρία δεν έχουν καν μπει στην διαδικασία να ανακοινώσουν πότε θα αποσύρουν τις λιγνητικές. Να σας ρωτήσω, κύριε Δαμίδη, το φυσικό αέριο... Ένα δευτερολεπτό, προφέρει. Είχαμε και την Ουγγρική κυβέρνηση στην ουσία να εξαγοράζει λιγνητική μονάδα για να την θέτει σε λειτουργία και για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αδαμίδη, το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές δεν έχουν οικολογικό αποτύπωμα? Ναι, προφανώς. Όμως αυτό που εμάς που διαφωνούμε και μας ανησυχεί είναι το ότι
οι δικές μας οι λιγνητικές μονάδες κλείνουν για λόγους όχι τόσο περιβαλλοντικούς, αλλά για λόγους συμφερόντων. Και είχα και την τιμή και την ευκαιρία προφανώς να πω στον Υπουργό κατά τη διαδικασία της ακρόασης των φορέων στο πρόσφατο νομοσχέδιο ότι οι μονάδες όλες ή μάλλον η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι πανάκριβες. Mm-hmm. Και αυτό αποδεικνύεται από το, με πολύ εύκολο τρόπο όταν ο καταναλωτής δει στο τιμολόγιο ρεύματος το περιβόητο ΕΤΜΕΑΡ που κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι. Είναι η επιδότηση που παίρνουν όλες αυτές οι ας τις πει κανείς μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες. Είναι ένα τέλος υπέρ όλων αυτών των επενδυτών εντός ή εκτός εισαγωγικών. Άρα, εάν καταργηθεί το ΕΤΜΕΑΡ, θα δείτε ότι είναι πανάκριβο το ρεύμα. Μάλιστα. Λέω αυτό σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Υπουργός, σε αντιστοιχεία μάλλον, ότι οι λιγνητικές μονάδες είναι ακριβές. Βάζουν τη ΔΕΗ 400 εκατομμύρια για το 19 εκτίμηση μέσα. Άρα, πρέπει να τις κλείσουμε. Και το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει, προφανώς ρητορικό, εγώ θα έλεγα και επί του πρακτέου, και είναι και μία πρόταση. Είχα και την ευκαιρία προχθές στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προτείνω στον πρόεδρο της εταιρείας να τις κλείσει σήμερα. Μάλιστα. Και όχι μετά από 3 χρόνια, όπου θα μπουν στο σύστημα περίπου 1.600 μεγαβάτ από μονάδες και λίγο παραπάνω. 2.000 μεγαβάτ από μονάδες φυσικού αέριου. Είναι αντιληπτό το μήνυμα της πρότασης αυτής που κάνατε, κύριε Δαμίδη. Νομίζω ότι ο κύριος Καρακασίδης δικαιούται να απαντήσει πριν πάμε στον κύριο Πασαλίδη. Κύριε Καρακασίδη. Ωραία είναι αυτά που λέει ο. Ο κύριος Αδαμίδης μίλησε ξεκάθαρα και συμφέροντα. Ναι. Και δεν είναι κάτι που λέει μόνο ο κύριος Αδαμίδης ως γενόπ, είναι και κάτι το οποίο συζητείται ευρύτερα. Δεν ξέρω τι λέω εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Αδαμίδης όμως θα πρέπει να μας πει όμως γιατί δεν είχαν αφήσει τα προηγούμενα χρόνια να γίνουν αυτά που έλεγε ο κύριος Αθανασόπουλος και αυτά που λέγανε και κάποιοι άλλοι πρόεδροι της ΔΕΗ. Και εκ των υστέρων, λοιπόν, λέγανε αν το αφήναμε θα γινόντουσαν, θα ήταν όλα εντάξει. Ακόμα και για την μικρή ΔΕΗ, λέει ότι αν γινόταν τότε η μικρή ΔΕΗ, ήταν καλύτερα από αυτό που έγινε τώρα. Ναι, αλλά λοιπόν, δεν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Αδαμίδης. Υπάρχει μια στέρα αυτή. Όλοι λένε ότι υπάρχουν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Mm-hmm. Λοιπόν, ποια είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα? Δηλαδή, επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια μιας νέας επένδυσης, είναι ιδιωτικά συμφέροντα? Πάντως, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε στις κάμερες ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε ό,τι ιδιωτικοποιείται. Ναι, άλλο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα ξεπουλάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Δαμίδη. Φυσικά. Μάλιστα. Κύριε Πασαλίδη, ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Κοζάνη, στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, γνωρίζετε πολύ καλά, είχατε και την πρόσφατη εμπειρία, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν η κυβέρνηση. Αναγνωρίζετε κάποια ολιγορία? Θεωρείτε δηλαδή ότι κατά το διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα που θα είχαμε προλάβει αυτή την εξέλιξη? Καταρχήν ότι η πολιτική επιλογή αυτή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολιτική η οποία είναι καθαρά συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων όπως αναφέρατε κι εσείς. Η ιδιωτικοποίηση στην ενέργεια γενικότερα είναι μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ιδεοληψία της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης. Αυτό είναι το πολιτικό σκέλος που γίνεται και φυσικά τις δεσμεύσεις που έχει η κυβέρνηση προς τα ιδιωτικά συμφέροντα. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται από αυτή την βιασύνη, αν θέλετε, που χωρίς να το επιβάλλει κανείς, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κανένας να το ζητήσει από τη χώρα μας, να βγει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να πει ότι απολιγνητοποίηση, βία, γρήγορα το 2028 και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε για το 2023. Όταν η Ευρώπη... Με συγχωρείτε κύριε Πασαλίδη, μιλάμε για το 23. Για το 23, ναι. Δεν παίζει το 28, αυτό. Θα μείνει μόνο μία μονάδα μετά το 23 η πέμπτη. Σωστά έχει πρόεδρε. Έχει αποφασιστεί και έχει κατατεθεί και το σχέδιο από την ΔΕΗ. Σωστά. Για την απόσυρση των μονάδων. Το 2023. Πλέον το 28 είναι πολυτέλεια, κύριε Δαμίδη. Πολυτέλεια. Σωστά. Εγώ λέω την πρώτη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Όταν στον ενεργειακό σχεδιασμό, γιατί το 2015 μπορεί να υπήρχε η συμφωνία της κλιματικής αλλαγής στο Παρίσι που υποχρέωνε τις χώρες να υπογράψουν και για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου, και για την απανθρακοποίηση, για κοινή ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά το 2015 βγήκε και ένας οδικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έλεγε τι, σε βάθος
το 2050 υποχρεούνται οι χώρες να προχωρήσουν σε μια δίκαιη, σε μια ομαλή μετάβαση απανθρακοποίησης. Ξέρετε, πουθενά στον κόσμο, δεν υπήρχε μια τόσο βίαιη. Άρα είναι καθαρά πολιτική συνειδητή επιλογή. Νομίζουμε ότι θυμίζει αυτή η επιλογή αυτόν ο οποίος πριονίζει το κλαδί που κάθεται. Γιατί η χώρα μας θα αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την εθνική ασφάλεια. Εθνικοί λόγοι. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να εξαρτάται 100% η ενεργειακή της επάρκεια από εισαγόμενο καύσιμο. Εμείς πάντως θα εξαρτώμαστε. Ποτέ. Εμείς με τη μηδενική συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα έχουμε αυτό το πράγμα. Και συν να συνυπολογίσουμε και το οικονομικό κόστος, την οικονομική αιμορραγία που θα προκληθεί αγοράζοντας σε τιμές απ' έξω την ενέργεια. Καταλαβαίνετε, μια οικονομία, μια κοινωνία που βγήκε από μια πολυετή κρίση, ξανατην χτυπάς και την ξαναφέρεις. Απαντήστε μου όμως λίγο. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αναφέρθηκατε, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επειδή ήταν κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα απέκτησε μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένα ενεργειακό σχεδιασμό, το ΕΣΕΚ, το 2018, το οποίο έλεγε τι. Έλεγε ότι προσαρμοζόμαστε με τη Συμφωνία της Ευρώπης όσον αφορά την απολιγνητοποίηση, την απανθρακοποίηση, αλλά αυτό θα γίνει ομαλά και σε βάθος χρόνου. Είχε το ΕΣΕΚ που κατέθεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη λειτουργία της Μονάδος 5, τη λειτουργία της Μονάδος 5 του Αγίου Δημητρίου μέχρι το 2040 και τη λειτουργία 2 και 3 της μονάδος του Αγίου Δημητρίου για τα επόμενα 7 χρόνια και μία μονάδα της Μελίτης μέχρι το 2044. Πάντως και τότε υπήρχε. Και τότε υπήρχαν αντιδράσεις. Αλλά και ο κ. Αδαμίδης το είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά ήταν μία ομαλή μετάβαση. Δεν δημιουργήσε αυτές τις επιπτώσεις που δημιουργεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στον νομό Κοζάνης. Καταλαβαίνετε ότι όταν θα χαθεί το 40-45% του ΑΕΠ, όταν για το κόστος το οικονομικό και χωρίς να αναφέρεται ένα εναλλακτικό σενάριο, μιλάμε ότι για να αναπληρώσεις αυτό την απώλεια του εισοδήματος πρέπει να πέσουν 100 δις στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί ανέφερε ο φίλος ο κύριος Καρακασίδης ότι θα έρθει σε λίγο επίτροπος και θα αναφέρει τα αντίμετρα. Ποια αντίμετρα? Χωρίς να υπάρχει ένα οριστικό εφαρμοσμένο σχέδιο, βγαίνουμε και λέμε ότι κλείνουν βία και αυτόματα οι μονάδες. Αυτό θα είναι μια μαχαιριά στη Δυτική Μακεδονία. Θα είναι πολύ κρίσιμες οι συνθήσεις και να πω, θα δημιουργηθούν 40-42.000 θέσεις ανεργίας. Κύριε Αδαμίδη. Και αυτά θα τα πληρώσει η κοινωνία. Μάλιστα. Άρα, ανεξάρτητα και κλείνω, χωρίς ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εγώ εντόπισα την πολιτική προσέγγιση του θέματος. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε ούτε για κομματικούς λόγους να εκμεταλλευτούμε, ούτε να πούμε από θέση αντιπολίτευσης, να χτυπήσουμε την κυβέρνηση. Τοπική, θέλουμε έτσι να πούμε την αλήθεια, αυτό που ισχύει και αυτό που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Αδαμίδη, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και επί ΣΥΡΙΖΑ είχατε αρκετές ενστάσεις και το θυμόμαστε αυτό και τις είχατε διατυπώσει. Θεωρείτε ότι τουλάχιστον η περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε μια καλύτερη προοπτική? Κοιτάξτε, υπήρχαν προβλήματα έντονα και την περίοδο αυτή. Βεβαίως, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η επιλογή της δραστηριότητας του Λιγνίτη από το σύνολο των κομμάτων της χώρας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ κοινάλ σήμερα μιλάνε για μια απολιγνητοποίηση, μια σταδιακή απεξάρτηση από το Λιγνίτη. Και τα παράπονα τα δικά μας ως εργαζόμενοι προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παρότι υπήρχε μια απόφαση το 2015 να ετοιμαστούν οι μονάδες κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί οι μονάδες στη Μεγαλόπολη δεν έχουν περιπατοντικά ζητήματα να λύσουν. Μιλάμε για τις μονάδες του Αγίου Δημητρίου, κυρίως τις 5 μονάδες του Αγίου Δημητρίου. Άρα υπήρξε μια ολιγορία και εκεί. Υπήρξαν ζητήματα, λέω, ότι παρότι το 2015 έπρεπε να είναι έτοιμες περιβαλλοντικά, δηλαδή να γίνουν εκείνες οι επενδύσεις προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν από τη 1 Ιουλίου του 20 και μετά, με ζητήματα με ξηρή αποθείωση και με υγρή αποθείωση την μονάδα 5 του Αγίου Δημητρίου,
Οι διαδικασίες έγιναν μόνο για την πέντε μονάδα του Αγίου Δημητρίου, η οποία ολοκληρώνεται η αποθείωση εντός του τρέχοντος έτους. Πιστεύουμε ότι και αν δεν είναι έτοιμη τον Ιούνιο, που δεν θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο του 20, η μονάδα 5 θα σταματήσει τη λειτουργία της και θα δουλέψει μετά κατά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ελπίζω να προλάβει να είναι έτοιμη. Ωστόσο, οι τέσσερις άλλες μονάδες δεν έχουν γίνει εκείνες οι επενδύσεις, είναι κοστοβόρες. Οι μονάδες 1 και 2 θα δουλεύουν με ξηρή αποθείωση και με ισχύ η οποία δεν είναι κοντά στην ονομαστική, θα είναι πιο κάτω. Θα τεθεί θέμα για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης στη θερμαντική περίοδο 2021, γιατί θα δουλεύει στην ουσία μόνο η 4 και αυτή με μειωμένα φορτία. Σε 3 χρόνια δεν θα έχουμε τηλεθέρμανση στην Κοζάνη όπως τη γνωρίζαμε, κύριε Αδαμίδη. Και ένα άλλο το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ ακριβότερη. Γενικώς λοιπόν υπήρχε ολιγορία, βεβαίως όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε σε όλους το ζήτημα του κόστους αυτής της διαδικασίας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε πει ότι όπως επιδοτείται σήμερα η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κατά αντιστοιχεία να επιδοτείται και η λιγνητική παραγωγή, επειδή το 2013 δεν πήραμε τα δωρεάν δικαιώματα, για να μπορέσουμε να πάμε σε μια δίκαιη μετάβαση. Υπάρχει λοιπόν και ένα ζήτημα, γι' αυτό είπαμε ότι και στο ΕΣΕΚ που είχε καταθέσει ο κύριος Σταθάκης, που επαναλαμβάνω είχε έντονες παρατηρήσεις από την Κομισιόν για τα μέτρα που δεν προβλέπονται προκειμένου να πάμε σε μετάβαση, ήταν λίγα τα μεγαβάτ μετά το 30. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Αποστολίδη, τον Παντελή Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, γνωρίζετε πολύ καλά τα ζητήματα της απολυνητοποίησης. Έχετε μια χρόνια παρουσία στο χώρο. Αισθάνεστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, επειδή υπήρξε μια συχνή αλλαγή μεταξύ των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ότι έγιναν κάποια λάθη τα οποία πληρώνουμε σήμερα? Κύριε Νεβεσκιώτη, θα απαντήσω στην ερώτησή σου, αλλά θα ήθελα να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Παρακαλώ. Επί τη βάση αποφάσεων υποχρεωτικών από το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από τη Σύνοδο των Παρισίων που σήμερα υλοποιούμε. Στη Σύνοδο των Παρισίων ετέθησαν νέοι όροι σε σχέση με τις εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακα και τις μείωσης μέχρι το 50 του μέσου, της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η σύνοδος πίεσε πολύ περισσότερο το ενεργειακό πεδίο της χώρας για όσες χώρες έχουν προστρέξει και συμφωνήσει με τις αποφάσεις της Συνόδου. Μία από αυτές τις χώρες, με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύνοδο, ήταν και η Ελλάδα. Θυμίζω ότι η Σύνοδος των Παρισίων πραγματοποιήθηκε και οι αποφάσεις λήφθησαν το 2017 και κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεύτερο, σε αυτήν την ίδια Σύνοδο λήφθηκε απόφαση η οποία είναι η εξής πάρα πολύ σημαντική για τις μονάδες της περιοχής μας. Απαγόρεψε λειτουργία μονάδων οι οποίες εκλείουν 500 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακος ανά κιλοβάτ. Γι' αυτό και ετέθηκε σε κάποιο χρονικό διάστημα, ο κύριος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας το γνωρίζει, και εζητούν το για την πέμπτη μονάδα της Πτολεμαϊδας αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως, δηλαδή να μην δουλεύει και να πληρώνεται, να πληρώνουν δηλαδή οι καταναλωτές, κρυπτόμενοι πίσω από την εκδοχή της πώλησης λιγνητικών μονάδων στους ιδιώτες που το σχέδιο έχει να βαγίσει. Αυτό το υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φάμελος ως αρμόδιος υπουργός. Επομένως, τίθεται σε κίνδυνο και μετά το 28 να μπορεί να δουλεύει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του η μονάδα 5 του ΑΕΣ Πτολεμαΐδας
γιατί εκλείει 520 γραμμάρια. Παραπάνω από το όριο, λέτε δηλαδή. Κατά 20 γραμμάρια ανά κιλοβάτ. Ναι, ωστόσο. Αυτά είναι ευθύνες οι οποίες χρεώνονται στην κυβέρνηση του 2017. Τι μπορούσε να κάνει τότε η κυβέρνηση? Αυτό που έκανε η Πολωνία και ζήτησε εξαίρεση και περίοδο χάριτος για τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συνόδου των Παρισιών, όπως και η Σλοβακία. Καθώς επίσης μεταγενέστερα, το είπε ο κύριος πρόεδρος της Γιονό, και της Ουγγαρίας, η οποία αγοράζει προσφάτως, πριν από 15-20 μέρες, η λιγνητική μονάδα. Αυτές είναι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης. Προφανώς, η ταχύτητα απανθρακοποίησης και το καινούργιο ΕΣΕΚ της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας προφανώς είναι καταστροφικό και ολέθριο για την Δυτική Μακεδονία και κυρίως για τον άξονα μας, τον γνωστό άξονα. Όμως, θα πρέπει να δεχθούμε ότι και η ΕΣΕΚ του κυρίου Σταθάκη την ίδια στρατηγική υπηρετούσε, δηλαδή την απεθνικοποίηση από τα καύσιμα, το λιγνίτι για την πατρίδα μας, η οποία βεβαίως εδίδεται σε έναν περισσότερο χρόνο υπό την προϋπόθεση για την πέμπτη μονάδα αυτή που σας έχω αναφέρει. Μάλιστα. Επομένως, οι ευθύνες για τα τελευταία χρόνια επιμερίζονται σαφώς. Τώρα θέλω να απαντήσω και σε κάτι ακόμα. Επειδή αναφέρθηκε για το 2013 που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι εμείς δεν λάβαμε τότε δωρεάν δικαιώματα εκπομπών ρήπων. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Θα σας εξηγήσω το λόγο όμως. Απλώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν το αναφέρει. Δικαιώματα δωρεάν εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είχαν οι χώρες οι οποίες ευρίσκονται κάτω από το 60% του μέσου όρου του ΑΕΠ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Το 2014 έγινε αυτή η συζήτηση με χρόνο αναφορά στο 2013. Το 2013 η Ελλάδα είχε με ΑΕΠ 61,4%. Μάλιστα. Άρα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πήρε τα δικαιώματα. Όμως, πήρε, αν θυμάστε, και νομίζω ότι πανηγυρίστηκε κιόλας κατά κάποιο τρόπο από την Ομοσπονδία και από όλους μας, και σήμερα τρέχει το πρόγραμμα, πήρε με την βοήθεια του Ευρωβουλευτή Χριστοδουλάκη από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και της κυρίας Σπυράκη από το Λαϊκό Κόμμα, περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως θα ήταν χρήματα που δεν θα πήγαιναν για την ανάπτυξη των λιγνητών, και σήμερα αυτά τα χρήματα θα διατεθούν και διατίθενται δηλαδή για τη διασύνδεση των Κυκλάδων και για τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης. Τώρα και κάτι ακόμα. Για τη δίκαιη μετάβαση που υποτίθεται ότι έχει εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και υποτίθεται ότι γίνεται και μια προσπάθεια τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπήρξε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για χώρες οι οποίες η βιομηχανία των ορυχείων βρίσκονται σε αποσύνθεση, αναφέρομαι σε πολλές περιοχές, πάντα υπήρχε. Αλλά αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε 43 περιφέρειες. 41 νομίζω. 43. Άρα δεν θα μάλλωσουμε γι' αυτό. Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Δυτική Μακεδονία, τα χρήματα που αναμένουμε, αν βεβαίως ενισχυθεί περαιτέρω, αυτή η προσπάθεια γίνεται τώρα και το γνωρίζουμε όλοι, αναμένεται για την περιοχή για τα επόμενα χρόνια να προκύψουν περίπου εδώ 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ λίγα. Όταν, άμα επισυμβεί αυτό που μας είπε η παρούσα κυβέρνηση, εμείς, η περιοχή μας, θα χάσει κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, 1 δις ευρώ. Να βάλουμε μια ανωτηλία. Κύριε Αδαμίδη, συμφωνείτε ότι στο 2017 και στη Σύνοδο των Παρισίων κρύβεται το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα? Δεν είναι διαχρονικό? Προφανώς και όχι. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με
την Πτολεμαϊδα 5, γιατί είναι ισχύος 660 ΜΒ και με βάση την δυναμική ή μάλλον τη θερμογόνο δύναμη του δικού μας λιγνίτη εκεί, δημιουργεί αυτή την υπέρβαση. Οι άλλες μονάδες δεν μπορούν να φτάσουν τα 500 μικρογραμμάρια. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει και έχει ευθύνες ο κύριος Φάμελος, αν θα μπορούσε να αποτρέψει μία λογική για την μία μονάδα που είχε και μόνο. Μάλιστα. Γιατί οι άλλες μονάδες, όπως οι δύο μονάδες στη Μεγαλόπολη, αλλά και οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου. Μα μετά το 30, έτσι κι αλλιώς τρεις θα μένανε, Γιώργο μου. Επαναλαμβάνω, Παντελή, λέω το ότι προφανώς και αφορά τη μονάδα από το Λεμαϊδα 5, επειδή ετέθησαν αυστηρότεροι όροι, σωστό είναι αυτό, αλλά η μονάδα αυτή δεν έχει κίνδυνο λειτουργίας, γιατί θα μπορέσει να πιάσει όλα αυτά τα όρια δουλεύοντας με όχι 660 ΜΒ. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Λίγο μάλιστα, χαμηλότερα, μάλιστα, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει. Με αυτό ότι δεν απέχει από την πραγματικότητα αυτό που είπε ο Παντελής, ισχύει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο κακό που θα μπορούσε να συμβεί σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Οι αποφάσεις του 2014, και εκεί ήταν μια διαπραγμάτευση, όλοι το έχουν παραδεχτεί, και η κυρία Σπυράκη και ο κύριος Χριστοδουλάκης, οι οποίοι προφανώς μαζί και με όλους τους ευρωβουλευτές σε αυτό το πεδίο που είπε πριν ο Παντελής, λειτουργήσαν ως Εθνική Ελλάδος για να πάρει η χώρα μας περίπου 1,5 δισεκατομμύριο, μπορούσε το 2014, όταν η χώρα το 2014 ήδη είχε πέσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ, του μέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ, η χώρα ήταν κάτω από το 59%. Θα μπορούσε το τότε... Το 2014. Αλλά η χρονιά αναφορά ήταν το 2013. Το ξέρω πολύ καλά. Λέω λοιπόν, θα μπορούσε, και όλοι το παραδέχονται, στη διαπραγμάτευση και στη σύνοδο κορυφής, όταν μια χώρα βρίσκεται εντός των μνημονίων με τεράστια προβλήματα, να διεκδικήσει. Δεν διεκδίκησε, δεν πήγε κανένα ζήτημα διεκδίκησης παροχής δωρεάν δικαιωμάτων για να βλέπουμε αν θα έπαιρνε ή δεν θα έπαιρνε. Μάλιστα, κύριε Αδαμίδη, να ακούσουμε λίγο τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όταν μια διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης, είτε γίνεται είτε δεν γίνεται, έχει εφαρμογή μετά στους πολίτες. Και ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία και στην Αργαδία, όπου προσέξτε, ανεξάρτητα με τις ευθύνες που υπάρχουν διαχρονικές, το είπα πρώτο. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, αλλά περισσότερο η Δυτική Μακεδονία, η οποία έχει εξάρτηση τεράστια και την γνωρίζουν όλοι εκεί, θα καταστραφεί. Και όλα αυτά που πριν από μία εβδομάδα περίπου συναντήθηκα με τον Υπουργό, ο οποίος μου είπε ότι εντός του μήνα Γενάρη, μάλλον προφανώς με την επίσκεψη της Επιτρόπου ενδεχομένως να βρεθούν στην περιοχή. Θα έρθουν εδώ, ναι. Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν ξέρουν τι θα έρθουν να πούνε. Μάλιστα. Και ακόμη και η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία υποτίθεται έχει αναλάβει ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει κάνει κάποιες μελέτες η Παγκόσμια Τράπεζα, επιφανειακά βέβαια. Επειδή έχω συναντηθεί μαζί τους τρεις φορές, σας πληροφορώ ότι δεν έχουν καμία απολύτως πρόταση. Μάλιστα. Και σε ό,τι έχει να κάνει τα χρήματα που αυτή την ώρα είναι διαθέσιμα, 4,5-4,8 δις για 41 περιοχές. Έτσι, οι περιφέρειες της Ευρώπης, προφανώς και δεν έχουν καμία σχέση. Μάλιστα. Με την πραγματικότητα ότι μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες συνθήκες ανάκαμψης αυτών των περιοχών. Χρειάζονται πολλαπλάσια χρήματα, κύριε Δαμίδη. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Χατζηδαμιανού Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ενέργειας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για εμάς, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η απολιγνητοποίηση συναιστά πολιτικό έγκλημα. Με ακραίες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για το λαό και τους εργαζόμενους της περιοχής μας, και όχι μόνο, αλλά και πανελλαδικά. Επειδή παρακολουθώ τη συζήτηση και σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, διεξάγεται μια αντιπαράθεση σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς λέμε ότι πίσω από αυτή τη συζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, ότι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες επιδιώξεις. Να προωθήσουν τα δικά τους σχέδια στην αξιοποίηση ενεργειακών πηγών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας πολύ συγκεκριμένα. Οπότε τα συμφέροντα που επιβάλλουν αυτή τη συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και η ΔΕΗ ΑΕ
δεν μένει έξω από αυτή τη συζήτηση και από αυτούς τους σχεδιασμούς. Θεωρείτε ότι οι εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων που βρίσκονται εδώ και στο κομμάτι του συνδικαλισμού, γιατί έχουμε και τον κύριο Αδαμίδη κοντά μας, θεωρείτε ότι απέχουν από αυτά τα συμφέροντα, θεωρείτε ότι δεν αντιλαμβάνονται καλά το πώς λειτουργούν αυτά τα συμφέροντα και λειτουργούν λάθος? Ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, άνθρωση. Σε επίπεδο κομμάτων και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κοινή στρατηγική. Mm-hmm. Και το έχουν διατυπώσει και οι δύο, αν θέλετε, σε αυτό που είπε και ο κύριος Αδαμίδης, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ανεξάρτητο δηλαδή χρονοδιαγράμματος και το πότε θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, και οι δύο στόχο έχουν την απολιγνητοποίηση, δηλαδή το κλείσιμο μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ. Και παλιότερα, ίσως και οι δύο στοχεύανε και στην πώληση μονάδων. Τώρα, το αν μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση το 23 ή το 28, οι συνέπειες για μας θα είναι ίδιες για το λαό. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή με το πότε θα γίνει αυτό. Νομίζω είναι προσανατολιστική αυτή η συζήτηση για το χρονολογικά δηλαδή πότε θα γίνει. Μπορεί η Ελλάδα, αν θέλει ξαφνικά, να αποφασίσει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη και εμείς να αναλύσει... Εμείς ως κόμμα, εννοείται. Λέμε, άμα η ενέργεια ήταν στην ιδιοκτησία του λαού, mm-hmm. και η παραγωγή και η οικονομία σχεδιάζονταν με βάση την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, θα μπορούσε αυτό να είναι εφικτό. Μάλιστα. Αλλά όσο αυτά σχεδιάζονται με γνώμονα το κέρδος, όλα αυτά θυσιάζονται στην κερδοφορία του κεφαλαίου και συγκεκριμένων μονοπωλίων. Ξέρετε όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας, κύριε Χατζηδαμιανέ, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχουμε εταίρους. Μπορούμε, και εμείς εδώ όμως αυτό το ζήτημα έχουμε άποψη. Παραδείγματος χάρη, οι λιγνητικές μονάδες χωράνε περιβαλλοντολογική αναβάθμιση. Όπως, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το Αγίου Δημητρίου, για να εκπέμπουν πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Ή, παραδείγματος χάρη, η Πτολεμαϊδα 5 είναι μια μονάδα ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον. Και μπορούσαν και άλλες μονάδες να λειτουργήσουν με, πώς το λένε, πολύ μικρό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και να μην κλείσουν. Και εδώ να πω και να σημειώσω ότι δεν αυτό αυξάνεται η τιμή του λιγνίτη ή το κόστος των ρήπων. Αυξάνεται από συγκεκριμένες συνθήκες. Όπως είπε και ο κ. Αποστολής, ναι, του Παρισίου, του Κιώτο παλιότερα, που αυτές όμως οι συνθήκες και οι στόχοι εκπορεύονται για συγκεκριμένα συμφέροντα. Μάλιστα. Σε συγκεκριμένο σκοπό. Μάλιστα. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Πασαλίδη, τον γραμματέα, να μας πει αν το 2023 γίνουν εκλογές και κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η πρότασή του, τι θα αλλάξει και να δούμε πόσο ανεδαφικό ή όχι είναι αυτό και τι θα μας πει ο κύριος Αδαμίδης. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Δεύτερο και τελευταίο μέρος στους διαλόγους. Μιλάμε για την απολιγνητοποίηση. Έχουμε τους εκπροσώπους των κομμάτων. Έχουμε τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Έχει γίνει ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος μέχρι στιγμής. Κάναμε ένα ερώτημα λίγο πριν κλείσουμε στο πρώτο μέρος, το οποίο απευθύνεται στον κύριο Πασαλίδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πασαλίδη, αν υποθέσουμε ότι ένα υποθετικό σενάριο κάνουμε, μεγάλο κόμμα είστε, ως πρότινος διοικούσατε, γίνονται εκλογές το 2023 και ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε μόνος του, που δεν είναι πολύ πιθανό, είτε σε συνεργασία, ας πούμε, βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Θα μπορέσει να πατήσει κάποιο φρένο, θα μπορέσει να στρίψει το τιμόνι προς κάποια πλευρά? Και είναι και ένα ερώτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από τη δική σας την απάντηση θα καταλάβουμε αν κάνουμε καλά που είμαστε τόσο αυστηροί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αν γίνουν όλα αυτά μέχρι το 2023. Κοιτάξτε, κύριε Νεβεσιώτη, επειδή ακούστηκαν και προηγουμένως κάποια πράγματα και νομίζω χρήζουν απάντησης, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι υπήρχαν δυσκολίες και επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη διαχείριση. Έτσι είπε και ο Αδαμίδης. Αναφέρθηκαν, μπορείτε να πείτε και πάντοτε, μια κυβέρνηση, αλλά μην ξεχνάτε το καθεστώς και το πολιτικό περιβάλλον το οποίο λειτουργήσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα περιβάλλον ασφικτικό, ένα περιβάλλον επιτροπίας. Ήμασταν μια φτωχοποιημένη χώρα. Άρα εκεί οι δυνατότητες επιλογής, χωρίς να θέλω να απαλύνω ή να. Δεν ήταν πολλές. Άρα λέτε ότι ήμασταν με το χέρι παρατεταμένο και ζητούσαμε. Όχι. Εμείς ήμασταν συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Και επειδή αναφέρθηκε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ υπογράφηκε η συμφωνία των Παρισίων. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως όλες οι χώρες υπογράψανε το 2015 τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που το έφερε σαν νόμο το 2016 και ψηφίστηκε, αλλά ξέρετε τι. Το ενώ αποδεχόμαστε το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και την Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη να βάζει στόχους. Αλλά οι εφαρμοσμένες πολιτικές που εφαρμόζουν η κάθε χώρα ενδίκεται στη χώρα, στην κάθε χώρα ξεχωριστά. Και αυτό με απτά αποτελέσματα. Για να δούμε τη Γερμανία. Η πρώτη χώρα που έφυγε έξω από αυτό την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ήταν η Γερμανία, με τη συμφωνία του αγωγού Stream 2 από την Ρωσία για εισαγωγή φυσικού αερίου. Να δούμε τη Γαλλία που επενδύει μόνη της, και δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγεί αυτό, σε πυρηνική ενέργεια. Να ξεφύγουμε από τη Γαλλία, να πάμε σε πιο μικρές χώρες. Να πάμε στην Τσεχία, να πάμε στην Πολωνία, να πάμε ακόμη στη Βουλγαρία, οι οποίοι υιοθέτησαν μια δική τους πολιτική και έχουν μονάδες λιγνητικές μέχρι το 2015, που εμείς αυτό απεμπολούμε. Εμείς αυτόν τον σχεδιασμό, τον ενεργειακό, καταθέσαμε. Και ξέρετε τι, το ΕΣΕΚ που κατέθεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αποδεκτό. Έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους όρους, γιατί ανέφερε ο φίλος ο Παντελής, και απορώ, ενώ η ερώτηση ήταν τι φταίμε και φτάσαμε εδώ, λέει, ήταν που ο Φάμελος δεν μπόρεσε τα διοξίδια του άνθρακα. Μα τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που λέμε. Η συμφωνία που υπογράψαμε ήταν όταν η ρήπη και το διοξίδιο του άνθρακα θα το φτάσουμε το 2030 στο 40% του ποσοστού το 2090. Που υπήρχαν. Αυτό υπογράψαμε. Δεν ήταν αυτό που μας οδήγησε. Άρα τώρα βρέθηκε η νέα κυβέρνηση πρωτετελεσμένων γεγονότων και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και τα δίνει όλα. Όχι. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολιτική επιλογή. Εμείς έχουμε κάτι άλλο. Το καταθέσαμε με το εθνικό, με το ΕΣΕΚ το δικό μας. Μιλούσαμε για απαθροκοποίηση, αλλά σας είπα σε βάθος χρόνου. Και ξέρετε τι, είναι μία λάθος κίνηση. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η Ελλάδα, να πάει και να ταυτιστεί με χώρες στις οποίες δεν έχουν καύσιμο. Και γι' αυτό υιοθετούν τις πολιτικές της ΑΠΕ και της εισαγωγής καυσίμων, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Ισπανία. Μα εμείς έχουμε εθνικό καύσιμο. Έχουμε το λιγνίτι. Αυτό το καύσιμο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και εδώ να επισημάνω και την αφαιρεγκαιότητα και την ανακολουθία της κυβέρνησης. Δεν θα ξεχάσω προεκλογικά που ήρθε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης τότε και πρωθυπουργός σήμερα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στη Φλόρινα, ότι ο λιγνίτης είναι η βάση και είναι εθνικό καύσιμο. Αυτό λέμε, αυτό καταδεικνύουμε και αυτό λέμε προς την κοινωνία του νομού Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα λέτε ότι στο ενδεχόμενο. Εμείς όταν αν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες και μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει το εθνικό σχέδιο, το δικό του, το ΕΣΕΚ που κατέθεσε σε διαβούλευση, σε συμφωνία, σε διαβούλευση με την κοινωνία, με τους φορείς και με τους εργαζόμενους. Κύριε Καρακασίδη. Με το αν δεν γίνεται. Όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, διότι δεν τα λέει ο κύριος φίλος μου ο Κώστας Μαζαλίδης, αλλά το 2014 ο κύριος Τσίπρας από το βήμα του ΑΕΣ αμοιντέο έλεγε ότι δεν κλείνει μονάδα και δεν κλείνει το ένα και το άλλο, και ήρθε μετά και θέλει να τα πλήσει. Άσχετα αν μετά το βγάζει ανάγωνο στους αυτούς για να πάει το μπαλάκι στην άλλη κυβέρνηση. Και εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα κλείσουν κάποτε τα εργοστάσια. Θα κλείσουν. Λοιπόν. 15 χρόνια συζητάμε για αυτό το πράγμα. Και περισσότερο, ίσως. Εγώ λέω 15. Δεν λέω παραπάνω. Λοιπόν, μία πρόταση υπάρχει από κάποιον τι πρέπει να γίνει μετά. Λοιπόν, θα σας πω εγώ λοιπόν μία πρόταση. Εδώ για να τελειώνουμε. Για να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας από την περιοχή, ούτε ο νόμος να μαραζώσει. Λοιπόν, να γίνει αποκατάσταση των εδαφών. Όταν η ΔΕΗ πήρε τα χωράφια αυτά που πήρε, λοιπόν, υπέγραψε κάποια χαρτιά. Κάποιες συμβάσεις ότι πρέπει να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Λοιπόν, αυτά τα χωράφια μέχρι το 2001 ή 2002, αν θυμάμαι καλά, Παντελή, ήταν να αποδοθούν ξανά στην αυτήν. Επισημήτη ήταν όταν υπογράφηκε και είπε ότι τα είναι. Δεν θυμάμαι ποιος είναι, τώρα μου κάνω και κανένα λάθος. Επισημήτη. Ο Χριστοδουλάκης. Ναι, που είπε ότι από τη στιγμή που τα απολυτερώνουμε είναι της ΔΕΗ. Ναι. Πού θέλετε να καταλήξετε. Λοιπόν, για να γίνει μια αποκατάσταση των περιοχών εδώ των ορυχείων και των μονάδων, θέλει μια περίοδο
15 ετών λέω εγώ, μη σας πω για παραπάνω, όσοι συζητάμε... Και πόσα χρήματα χρειάζονται. Ναι, εντάξει, σε αυτό λέμε. Μισό λεπτό. Περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζονται. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για το αν θα κλείσουν τα ορυχεία ή όχι, ή αν θα είναι το 23 ή το 28 ή το 30 ή το 50, αλλά να αρχίσουμε να συζητάμε για την μεταλλιγνητική εποχή και πώς θα γίνει αυτή. Άρα λοιπόν, μία καλή φάση της αυτής θα ήταν να γίνει η αποκατάσταση των εδαφών. Αυτό, όπως λέτε, θέλει πολλά χρήματα και δεν χάνεται και καμιά θέση εργασίας. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε στη ΔΕΗ να καταλάβει και σαν τοπική κοινωνία, και σαν περιφέρεια, και σαν κεντρική διοίκηση, και η ίδια η κεντρική διοίκηση, ότι και η Ευρωπαϊκή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να γίνει αποκατάσταση. Δεν μπορεί να γίνει βία. Άρα λέτε να γίνει μετακίνηση του εργατικού δυναμικού στην αποκατάσταση, αυτό είναι. Φυσικά. Λοιπόν, αφού λοιπόν η ΔΕΗ πάει στις ΑΠΕ και στα αυτά, να πάει. Λοιπόν, να τα αποκαταστήσει όλα τα αυτά, θέλει 10-15 χρόνια. Άρα λοιπόν μέσα σε μια 15ετία θα αλλάξει όλη η οικονομία του νομού. Λοιπόν, θα γίνει μετάλλαξη της οικονομίας ομαλά. Λοιπόν, και δεν θα είμαστε ο τόπος μαρασμού που λέει. Διότι τώρα όλοι οι δορυφόροι είναι γύρω από τη ΔΕΗ. Σταματάει η ΔΕΗ, άρα λοιπόν θα είναι όλοι οι δορυφόροι, θα οργανωθούν γύρω από την αποκατάσταση. Από την επακατάσταση. Αυτό λέμε, από ομαλά την να γίνει. Απαντάω. Όχι ιδέα. Απαντάω. Ομαλά, αυτό λοιπόν, λέμε, δεν είναι αυτό που λες. Το είπα για την αρχή, ομαλά. Να το ξαναπώ λοιπόν, ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να είπε αυτό που είπε για να δώσει να καταλάβουν. Λοιπόν, για να δώσει να καταλάβουν έξω ότι έχει αλλάξει κάτι στην Ελλάδα και δεν γίνεται όλα την τελευταία στιγμή. Και άρα πόδι. Μπορεί να μην το λοιπόν, κάνει. Λες. Όχι, δεν λέω αυτό. Λοιπόν, λέω ότι έδωσε ένα έναυσμα προς τις διεθνείς αγορές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα και δεν είμαστε τις τελευταίες στιγμές. Εντάξει, θα το κάνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα παίρνουμε τα μέτρα μας. Γι' αυτό και πήρε και την πρωτοβουλία και είπε ότι από το 2028 θα σταματήσουν οι. Ναι, αλλά το είπε χωρίς να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, έπρεπε να το πει. Να ρωτήσουμε λίγο τον κύριο Αδαμίδη, αν είναι στην γραμμή μας ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Αδαμίδη, πώς ακούτε αυτό που είπε ο κύριος Καρακασίδης, πώς σας φαίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ την θέση ενός εκπροσώπου κόμματος σε μια κυβερνητική πολιτική η οποία προφανώς δεν είναι αποδεκτή από το σύνολο μιας ολόκληρης περιοχής, γιατί αυτό θα φανεί. Είχα την ευκαιρία να πω στην πρόσφατη ημερίδα στον κύριο Αμαναδί τον Γιώργο, τον βουλευτή, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την ημερίδα, ότι την επόμενη φορά δεν θα εκλέγουν. Γιατί θα υπάρχει η απόλυτη καταστροφή. Όσα και αν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, να κάνουμε ένα περιτύλιγμα, η διαδικασία είναι πολύ, πολύ straight. Υπάρχει απολιγνητοποίηση. Η περιοχή μπαίνει σε μία, όχι απλά αυτή. Έλα Γιώργο, αυτή δεν, πρέπει, δεν θα γίνει. Οι μονάδες δεν θα κλείνανε. Δεν θα κλείσουν κάποτε οι μονάδες. Δεν πρέπει να σκεφτούμε, λοιπόν, δεν πρέπει να σκεφτούμε το μετά. Εσείς είσαι πρόεδρος του Σπάρτακου και πρόεδρος της Γενόπη τόσα χρόνια. Λοιπόν, μια πρόταση δεν έχω δει εγώ. Και εγώ είμαι στο Σπάρτακο. Μια πρόταση λοιπόν από τον Σπάρτακο, να το πω έτσι, δεν είδα για τη μεταλλιγνητική εποχή. Όλοι φωνάζετε, ακόμα και τώρα κι εσείς, φωνάζετε να μην κλείσουν τα ορυχεία. Να μην κλείσουν τα ορυχεία και οι σταθμοί. Αυτοί κάποτε θα κλείσουν. Εγώ λέω, είπε ο Μητσοτάκης το 23, καλός ή κακός το είπε. Λοιπόν, θέλεις να πω κακός, να το πω και αυτό. Λοιπόν, δεν είναι όμως αυτό να κάθεσαι τώρα εκεί και να μας λες ότι αυτό είναι βίαιο και είναι αυτό. Πρόταση έχετε. Έχει κενό πρόταση. Θα την ακούσουμε τώρα, κύριε Καρακασίδη. Για την ΔΕΗ, για την περιοχή, για τη μετά των εργοστασίων εποχή. Εγώ δεν έχω δει πουθενά. Είμαι 30 χρόνια συνδικαλιστής. 30 χρόνια σας ακούω, λοιπόν, και δεν έχω δει καμία πρόταση. Λοιπόν, ας αφήσουμε τον κύριο Αδαμίδη να μας απαντήσει. Και τώρα αυτή τη στιγμή πολιτική κάνει, δεν μιλάς από ρεύου. Ας αφήσουμε τον κύριο Αδαμίδη να απαντήσει. Λέμε λοιπόν το εξής. Η περιοχή προφανώς θα πάει σε μία μετάβαση. Άλλο είναι να προετοιμαστεί, όπως κάνανε πολλές περιοχές, να προετοιμαστεί για τη μετάβαση. Ναι, ποιος θέλει που δεν προετοιμάστηκε. 15 χρόνια μιλάμε για αυτή την, μετάβαση που λέτε. Λοιπόν, ποιος θέλει. Φταίω εγώ, φταίς εσύ, φταίει ο ένας. Κάποιοι φταίνε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εσύ που ήσουν πρόεδρος του Σωματείου Σπάρτακος και πρόεδρος της Γενόπη μετέπειτα, έχετε καμιά πρόταση. Εγώ δεν έχω ακούσει. Ακόμη και στην τελευταία αυτή που κάναμε, αυτό λέτε. Να μην κλείσουν οι μονάδες. Να μην κλείσουν το 2023, να μην κλείσουν το 2028. Να κλείσουν το 2040. Τις δημιουργεί η πολιτεία. Δεν είναι έτσι. Δεν ακούει. Αν τα βγει και μας λέει αυτά που θέλει. Πίσω από μια επιλογή. Δεν λέει καμιά πρόταση για τη μετάλληλη. Απλά δεν τον ακούει. Την περιοχή, όπως κάνει και σήμερα.
Σήμερα λοιπόν εμφανίζεται αυτή η κυβέρνηση, χθες η χθεσινή, προχθές η προχθεσινή, με μια διαδικασία όπου δεν επενδύει στην περιοχή, όπως δεν επενδύει σε καμία άλλη. Σε άκουσα να λες για τα στρέμματα της περιοχής εκεί. Ξέρετε ποια είναι η απόφαση της ΔΕΗ? Να δημιουργήσει 3 φωτοβολταϊκά πάρκα, προφανώς εκεί στις αποθέσεις, 750 ΜΒ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια δέσμευση περισσότερο από 20-25.000 στρεμμάτων. Θα δημιουργήσει ένα μικροκλίμα στην περιοχή όπου θα είναι απολύτως ανθυγιεινό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν θέλει αυτά να τα δώσει στον πρωτογενή τομέα. Εμείς έχουμε πει ότι θα μπορούσε ο πρωτογενής τομέας να δημιουργήσει προφανώς νέες συνθήκες ανάπτυξης μιας οικονομίας όπου αλλάζει από βιομηχανική οικονομία να πάει σε μια άλλη, μεταποιητική. Αυτές είναι οι δουλειές όλων των ανθρώπων, κυρίως της πολιτείας, των βουλευτών, των αναπτυξιακών. Εγώ το ερώτημα λοιπόν θα μπορούσε να το απευθύνεις πολύ εύκολα στον Γιώργο τον Αμανατίδη, ο οποίος διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια διευθύνων σύμβουλος της ΣΑΝΚΟ, μιας αναπτυξιακής, όπου η δουλειά του είναι να προτείνει. Και δεν μπορεί να απευθύνεται στον πρόεδρο της Γενώπης, στον πρόεδρο του Σπάρτακου. Ο πρόεδρος του Σπάρτακου, ο σύντροφος ο Κώστος... Δεν απευθύνεται σε όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Κύριε και Καρκασίδη, ο κύριος Αμανατίδης που λέει... ο κύριος Αμανατίδης ήταν πρόεδρος, ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΣΑΝΚΟ, λοιπόν, η οποία ανήκει στην περιφέρεια. Άρα οι εντολές που έπαιρνε και ο κύριος Αμανατίδης είναι από την περιφέρεια. Λοιπόν, άρα η περιφέρεια είναι. Εγώ ξαναλέω, έχετε μια πρόταση για την μεταλλευτική περίοδο εσείς. Οι συνδικαλιστές μιλάνε συνδικαλιστικά. Ναι, την πρόταση την περιμένουμε από τα πολιτικά στελέχη. Όχι, δεν είναι έτσι. Ολοκληρώστε, κύριε Αδαμίρη, με την πρόταση. Ήταν ο Σπάρτακος που επέμενε να δημιουργηθεί η Πτολεμαϊδα 5. Ναι. Άρα λοιπόν, να ποιο έχει. Τότε που κοροϊδεύαν όλοι τον Καραλευθέρη ότι ψάχνει χωράφι. Υπόλοιποι δεν έχουν. Και μετά μόλι είδαν κάποιον, δεν το βγήκε και εσύ μπροστά και είπε ναι, να γίνει πέμπτη μονάδα. Εντάξει, αυτά θα λέμε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, εντάξει, Γιώργο. Κύριε Αδαμίδη, πριν σας αφήσουμε, θέλουμε λίγο την πρότασή σας και τι βλέπετε... Άρα, να την ακούσω. Θέλω και εγώ να την ακούσω την πρόταση. Τι γεννώ για την απολυτοποίηση. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα λεπτάκι θα ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Λέω λοιπόν, η πολιτική αυτής της κυβέρνησης είναι επιθετική και μάλιστα εκδικητική απέναντι στους εργαζομένους της ΔΕΗ. Λοιπόν, αυτό το λέει εσύ. Είναι να αυξήσει τα τιμολόγια. Ένα. Δεύτερον. Η δεύτερη απόφαση ήταν να αυξήσει τους μισθούς των στελεχών. Εσύ δεν ήσουν που έλεγες ότι έπρεπε να αυξηθούν τα τιμολόγια επί ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ δεν ήσουν σαν πρόεδρος του Γενόπ που έλεγες να αυξηθούν τα τιμολόγια. Αφήστε τον. Τι να λέω τώρα. Δηλαδή επειδή έφυγες από το Βασίλειο και πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τώρα τι. Θα κάνεις αυτό που έκανε. Ναι, αλλά πρέπει να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Είπατε πριν ότι θέλετε να ακούσετε την άποψή του. Α, τον αφήσουμε. Τρίτον, Παντελή, επειδή θα πρέπει να μάθετε να ακούτε. Είπα την δυσκολία την αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει καμιά δυσκολία. Και το ξέρεις πολύ καλά. Έχει λοιπόν να κάνει με την επιλογή να αυξήσει τους μισθούς των στελεχών της εταιρείας σε επίπεδα πρώτου 2010. Εσύ δεν το λέγατε. Εσύ δεν έλεγε ότι πρέπει να αποδεσμευτεί. Τι είναι αυτά, ρε που Γιώργο που λες. Δηλαδή τώρα το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν σας αρέσει. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι τώρα μιλάσαμε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σαν πρόεδρος της Γενώπης. Με συγχωρείς πολύ. Μιλάω με συγχωρείς πολύ. Είναι πρόεδρος της Γενώπης και έτσι το λέω. Λοιπόν, ότι αυτό που έκανε και το καταγγείλαμε. Ναι, έτσι είναι. Να αφήσουμε όμως τον κύριο Αδαμίδη να ολοκληρώσει, κύριε Καρκασίδη. Όχι, κύριε Αδαμίδη, δεν είναι έτσι. Πρέπει να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει όμως. Μια σύμβαση θα προσλαμβάνει νέους εργαζομένους με ατομικές συμβάσεις και την ίδια ώρα δίνει στον πρόεδρο της εταιρείας 300.000 ευρώ το χρόνο. Δεν συμφωνήσουμε τώρα εμάς πέρα γι' αυτό. Παπαδόπουλος, το 2009 τότε που δέχονταν με τα λουκάνικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και τώρα επειδή το κάνει μια δημοκρατία δεν είναι καλό. Έχει επιπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία είναι το γεγονός ότι κόβει την παροχή αυτήν το τιμολόγιο των εργαζομένων στη ΔΕΗ όπου προσέξτε κύριε Νεβετσιώτη το οξύμορο. Όλοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ από προχθές, από μία του μήνα έχουν καταργείται το μειωμένο τιμολόγιο που έχουν και θα έχουν έκπτωση μικρότερη από αυτήν που έχουν όλοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας με την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για το περιβαλλοντικό τιμολόγιο. Πώς το τιμολόγησε αυτό, Γιώργο? Το τιμολόγησε ο Παπακοσταντίνου. Αντιδράσατε τότε, όταν μας το φορολόγησε. Γιατί εγώ στο δικό μου, στη φορολογική μου δήλωση λέει
10-20 χιλιάδες μισθό και από κάτω φορολογοτέχνιο εισόδημα έναντι παροχή. Αντιδράσατε αυτό λοιπόν. Τότε δεν αντιδράσατε, αντιδράτε τώρα. Λοιπόν, εγώ σας το λέω, είμαι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κοζάνης και είμαι και μέλος του Σπάρτακου. Εγώ λέω, σαν Καρακασίδης, να μας το καταργήσουν και να μας δώσουν αυτό που λέτε για την Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, γιατί εγώ, αυτό το έχω πληρώσει ακριβά, φίλε. Γιατί έχω αλλάξει κλίμακα και πήγα στο 45% και το πλήρωσα δεκαπλάσια. Να πάρετε απόφαση. Μη μου λες λοιπόν, μη μου λες λοιπόν εμένα. Είναι συλλογική σύμβαση και δυστυχώς για σας, δυστυχώς μόνο για σένα. Και δεν θα αφήσουμε το Χατζηδάκι ο νομός που ζάνεις έχει καταλάβει τι γίνεται. Έχουν καταλάβει τι γίνεται. Αφήστε τα αυτά. Δεν ακούγεται κανείς. Δεν ακούγεται κανείς. Μπορείς να το κάνεις βέβαια. Να μιλάς αστέλεγος. Αλλά ως μέλος του Πάτακου δεν μπορεί. Να, αν λοιπόν, δεν έχεις απόφαση του συλλόγου σου, του σωματείου σου, δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να λέω. Ναι. Λοιπόν, μα και εκεί εσύ παίρνεις απόφαση. Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά πώς γίνεται. Ας αφήσουμε τον κύριο Αδαμπίδη να ολοκληρώσει. Άφησε τα λοιπόν αυτά τα αυτά. Κύριε Καρακασίδη. Όχι επειδή φύγαμε από το Βάσο και πήγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να μας το γυρνάσει. Να σου περάσει και το Φωτόπουλο. Άστα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πρόταση έχεις για την απολυτεχνητοποίηση. Εγώ δεν άφησα τίποτα. Αφήστε τον να την πει. Αφήστε τον να την πει. Δεσμεύεστε. Μέχρι να αφήσετε τον να την πει. Να τον αφήσετε, συντονίζω εγώ τη συζήτηση. Να τον αφήσετε να. Εντάξει, κύριε Καρακασίδη, να ολοκληρώσουμε τον κύριο Αδαμίδη. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανοιχτά ορυχεία και να τα σκεπάσουμε και μετά να διώξουμε τη ΔΕΗ από εκεί και να απαιτούμε να κλείσουν και να γίνει περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και αποκατάσταση των εδαφών. Άρα η πρότασή σας είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι άλλη απόφαση η Παντελή της ΜΑΒΕ, των ΑΕΒΑΛ και των ΕΛΣΥ, όπου τα μεταλλεία της ΜΑΒΕ εγκατέλειψε η εταιρεία που τα είχε και πλήρωσε ο κρατικός προϋπολογισμός την αποκατάσταση, την μερική αποκατάσταση των εδαφών. Θα μας αφήσουν λοιπόν μία τεράστια τρύπα στην περιοχή και ο καθένας από εμάς θα προσπαθεί να υποστηρίζει το κόμμα του. Που θα εκπέμπει και δηλητήριο. Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν η ΔΕΗ πήρε τα χωράφια, αυτά να φλέξει στην περιοχή. Αυτές τις υπογραφές θα γίνουν τα καϊλάρια του 50. Να το θυμηθείτε αυτό στην απογραφή του 31. Εάν μας έχει ο Θεός καλά, θα δούμε τι υπάρχει. Εγώ προχθές περιόδευσα σε κάποια χωριά του Ελισπόντου. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωριά τους γιατί κλείσανε και σταματήσανε εργολαβίες. Οι ακρινιώτες, ειδικά οι ακρινιώτες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Στους οποίους σήμερα θα τους σηκώσουμε και δεν τους σηκώνουμε. Και διαχρονικά εμπέζονται. Ακριβώς, ναι, δεν είναι μόνο η Ακρινή. Είναι και άλλα, είναι όπως και τα υπόλοιπα και χωριά. Άκιο, είναι ο Άγιος Δημήτριος, είναι δίπλα τα χωριά εκεί, είναι το Δρέπανο, όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Και βεβαίως το τελευταίο, ας σκεφτούμε. Εγώ έχω κρατήσει την πρότασή σας, κύριε Δαμίδη. Και να πώς θα πληρώσει ο καταναλωτής την τηλεθέρμανση. Μέχρι το 2040 ή 38 που θα μπορούσε να δουλέψει ο Άγιος 5 και η Πτολεμαϊδα 5 μέχρι το 50. Και ταυτόχρονα, γι' αυτό κατηγορήσαμε και το προηγούμενο ΕΣΕΚ, όπου δεν έκανε τις αναβαθμίσεις των μονάδων 4, 1, 2, 3, 4 του Αγίου Δημητρίου. Είναι θεωρία εκεί, πράγματι. Η περιοχή θα μπορούσε να βρει τα ζύγια της. Ωραία. Και αυτού τους επιστήμονες θα μπορούσαν να προτείνουν κάτι. Εγώ σας είπα ένα απλό. Τι προτιμά η περιοχή? Να μας πει ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είχε και την απόλυτη πλειοψηφία. Τι θα γίνουν τα ορυχεία? Θυμίζω ότι υπάρχει μια διεκδίκηση για να επιστραφούν τα εδάφη. Συνεχίζει σήμερα. Η πρότασή σας λοιπόν κινείται στον πρωτογενή τομέα, κύριε Αδαμίδη. Λέω, εγώ προτιμώ να δοθούν αυτά τα 100.000 και πλέον στρέμματα στον αγροτικό τομέα παρά να γίνει και να μην γίνει το φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή, όπου θα δημιουργήσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είμαι σχετικός, αλλά δεν έχω δει πουθενά σε αστικό οικισμό σε αστική περιοχή τόσο μεγάλο έργο. Μάλιστα. Τόσο τεράστιο φωτοβολταϊκό που να καλύπτει 25.000 στρέμματα. Κύριε Δαμίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε τώρα και τις προτάσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ κοινάλ για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή με τον κύριο Καρακασίδη. Κύριε Πασαλίδη, θέλουμε προτάσεις. Έχουμε ανάγκη από πολλές προτάσεις, από προτάσεις που δεν είναι ανεδαφικές, που δεν κινούνται σε μια πολιτική μόνο κατάσταση, αλλά και σε έναν ρεαλισμό. Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, κοιτάξτε, εμείς είπαμε ότι επιμένουμε και λέμε ότι
αυτή η απανθρακοποίηση και η απολιγνητοποίηση δεν μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα με το κλείσιμο, με το πάτημα ενός σκουμπιού. Δηλαδή, να μην θεωρούμε το λαό αδαείς. Η λειτουργία της ΔΕΗ και η λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων δεν είναι μαγαζιά που σήμερα δουλεύουν και αύριο τα κλείνεις. Θέλουμε 4-5 δισεκατομμύρια. Θέλουμε ένα βάθος χρόνου, όχι μόνο για να πάμε ομαλά προς το στόχο τον οποίο έχουμε βάλει, αλλά και για να δούμε αυτές τις οικολογικές ευαισθησίες οι οποίες έχουμε, γιατί υποτίθεται αυτά κλείνουν στο όνομα ότι πρέπει επηρεάζουν το κλίμα. Που είναι, ξέρετε, είναι ψευδέστατο. Ξέρετε, ναι, μα είναι ψευδέστατο. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν με ανοιχτά ορυχεία, στα ανοιχτά ορυχεία υπάρχουν 40 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Όταν αυτό το ορυκτό δεν το εξορίξεις και το αφήσεις, οι αυταναφλέξεις και οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις θα είναι τραγικές για την Ιταλία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την. Άρα, για να βρούμε αυτό μια που είπε, ναι, με την αποκατάσταση. Συμφωνείτε εδώ πέρα με τον Ιταλία. Μα βέβαια. Αυτά όμως πρέπει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν ομαλές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος. Δεν είναι ένα θέμα να κάνουμε αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση. Να μιλήσουμε για να δώσουμε λύση. Για να δώσουμε όμως λύση. Επειδή προχθές πάρθηκε και μία απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν ομόφωνη όσο αφορά τις κινητοποίησεις, δεν ξέρω τώρα αυτό που είπαν ότι η περιοχή θα κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Καλό είναι όλο το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, όλο το στελεχειακό δυναμικό από βουλευτές, από περιφερειακούς συμβούλους, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα επιμελητήρια, από τους φορείς. Να καθίσουμε και να καθίσουν, να μιλήσουν, να συμφωνήσουν πώς πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εδώ, και δεν το λέω, πραγματικά δεν το λέω με όρους αντιπολίτευσης, καλό είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εγώ βλέπω ότι, εντάξει, και η συνδικαλιστική παράταξη βγαίνει, λέει κάποια πράγματα, κάποια άτομα, γιατί βλέπουν, θίγονται. Να βγουν και αυτοί επιτέλους και να μιλήσουν, γιατί μέχρι προχθές ήταν λάλιστοι. Εγώ στην. Ο Αμανατίδης που λέτε, ο Γιώργος, τον είδαμε και τους, ήταν ο μόνος που μου φαίνεται, με τον Κασαπίδη που ήταν στο Δήμο Πτολεμαίδος που έκανε την ημερίδα. Μίλησε, είπε, να βγουν και οι άλλοι, να βγουν όλοι. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε όλους μαζί, γιατί εμείς να μιλήσουμε, να δούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν είναι ότι πρέπει όλοι εμείς, τα συνδικάτα, οι φορείς, τα κόμματα, αν θέλετε, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία. Και να, όχι για αντιπολιτευτικούς λόγους, για να πέσει η κυβέρνηση. Για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει αυτή την πολιτική. Λέβαια. Να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αν γίνεται. Να γίνει κουβέντα. Να πιέσουν, να υπάρχει μία πίεση προς την κυβέρνηση, να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα θίγει τη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μπορεί να εξεταστούν και άλλα μέσα πίεσης, όπως είναι τα νομικά. Δεν μπορεί, γιατί είμαστε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί, επειδή παίρνεις απόφαση, λες αύριο κλείνω, ότι μπορείς να το κάνεις κιόλας. Mm-hmm, mm-hmm. Ξέρετε ότι δεν μπορεί κάποιος, αν πει αύριο. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί. Άρα προτείνεται και την προσφυγή. Βέβαια, προσφυγή, διάλογο με τον κόσμο. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή. Είναι το καμπανάκι μας στο παραπέντε για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχω να κερδίσω τίποτα εγώ, είτε να χάσει ο φίλος μου ο Καρακασίδης, εάν σβήσει ή αν τελειώσει αυτή η προοπτική. Πρέπει να βρούμε εκείνες τις λύσεις και να λειτουργήσουμε ώστε να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της περιοχής. Κύριε Πασαλίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Χατζηδαμιανέ, έχετε μιλήσει λιγότερο από όλους. Κάπου μας ξέφυγε λίγο η συζήτηση. Βέβαια, ανέβηκαν οι τόνοι με τον κύριο Καρακασίδη, αλλά υπόθηκαν ωραία πράγματα και τα αφήσαμε. Παρακαλώ, κύριε Χατζηδαμιανέ. Ναι, σε σχέση με την πρόταση του ΚΚΕ. Εμείς λέμε ότι όσο η ενέργεια είναι εμπόρευμα σε αυτό το σύστημα, όσο τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, τις ενεργειακές πηγές, τις κατέχουν μια χούφτα μονοπωλιακή όμιλη, συγκεκριμένες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα και παγκόσμια, η πολιτική που θα ακολουθείτε, είτε λέγεται σήμερα απολιγνητοποίηση, είτε τα προηγούμενα χρόνια απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Θα χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα τσακίζονται τα μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων. Μελλοντικά, όπως θα το ζήσουμε και στην περιοχή μας, θα αυξηθεί ραγδαία η τηλεθέρμανση και η θέρμανση γενικότερα. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναδεικνύουμε το εξής, ότι αν, και καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να τους σκεφτεί, ότι αν
οι ενεργειακές δυνατότητες της χώρας. Ήταν στα χέρια του λαού και σχεδιάζονταν με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, θα μπορούσε να παραχθεί φθηνή ενέργεια και για να τροφοδοτεί τη βιομηχανία της χώρας, αλλά και για να έχει φθηνό ρεύμα ο λαός και οι εργαζόμενοι και να μην χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας όπως θα συμβεί με την πολιτικοποίηση στην περιοχή μας. Πιο συγκεκριμένα, λέμε ότι για να σχεδιαστεί έτσι, πώς το λένε, το ενεργειακό, ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας, πρέπει να πάρουμε υπόψη την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την προστασία του περιβάλλοντος, την κατανομή του εργατικού δυναμικού. Όλα αυτά όμως πρέπει να γνωρίζουμε με γνώμονα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και όχι των κερδών. Γιατί σήμερα στο όνομα των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων κλείνουν άναρχα ελληνικές μονάδες και δεν έχει να κάνει αν κλείνουν το, όπως είπε και πριν, το 23, το 28 κτλ. Γιατί εδώ πέρα λένε κάποιοι. Λένε πρέπει να κλείσουν. Εμείς δεν έχουμε αυτή την άποψη. Mm-hmm. Δεν μπορώ τώρα να κάνω μια εκτίμηση πόσο είναι τα κοιτάσματα του λιγνίτη στη χώρα. Mm-hmm. Αλλά μπορούσαν, πώς το λένε, οι μονάδες που έχουμε σήμερα, είπε και πριν, με περιβαλλοντολογική αναβάθμιση, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Mm-hmm. Και όχι βέβαια σε βάρος αυτών και άλλων ενεργειακών δυνατοτήτων που έχει η χώρα. Mm-hmm. Εμείς δεν προκρίνουμε, να το πω έτσι, τη μία ενεργειακή πηγή ενάντια στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, τονίζουμε όμως ότι το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει σπατάλη, μεγάλη σπατάλη. Πόσο μάλλον όταν έχουμε τον εγχώριο λιγνίτη, mm-hmm. που, πώς το λέμε, μειώνει και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Αυτό. Οπότε λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι ενεργειακές πηγές, με γνώμονα όμως την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Να πω λίγο, παρακαλώ, γιατί πρέπει να διεκδικήσω από τον χρόνο τον οποίο μας αφαιρέθηκε. Βέβαια, είναι λίγο οξύμορο η Νέα Δημοκρατία τώρα να ζητάει τα αρέστα από αυτή την κατάσταση. Από αυτή την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει. Mm-hmm. Εντάξει, λιγότερο ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, γιατί και οι δύο κινούνται στον ίδιο άξονα. Νομίζω αυτό βγήκε. Και στο τέλος, αν και δεν είναι μαζί μας, και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ mm-hmm. για μετάβαση μίλησε. Οπότε κανένας από αυτούς, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν διαφωνεί στο στόχο, στο τελικό σχέδιο, με τις γνωστές συνέπειες που και οι ίδιοι αναγνωρίζουν. Θα χαθούν θέσεις εργασίας, mm-hmm. θα ακριβήνει το ρεύμα κτλ. Βέβαια, εδώ πέρα να το αναγνωρίζουν είναι και λίγο υποκριτικό. Όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια επέφερε τεράστιες ανατιμήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, πόσο μάλλον και σήμερα η Νέα Δημοκρατία που τη διατηρεί και θα τη αυξήσει. Ξέρετε όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο παιχνίδι. Το ξέρω. Πιο φθηνό ρεύμα στην Ευρώπη είχαμε. Mm-hmm. Πού ήταν η τεράστια. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι πόσο αυξήθηκε. Την τελευταία 15 ετία μόνο αυξήθηκε 150%. Σκεφτείτε πόσα λεφτά πλήρωσε ο λαός μας για να ενισχυθούν τα πράσινα αρπακτικά που λέμε εμείς μέσα από το ΕΤΜΕΑΡ και από όλα τα τιμολόγια τη ΔΕΗ. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλούμε τους εργαζόμενους να ξεσηκωθούν απέναντι στην πολιτική της απολιτικοποίησης και της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν χωράνε αυταπάτες, καμία αναμονή, και εδώ να πω και για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι υποκριτικό όταν έχεις αποδεχθεί και έχεις ψηφίσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας 21-27 που προβλέπει ίδιους στόχους με το ΕΣΕΚ να απορρίπτεις το ΕΣΕΚ. Είναι υποκριτικό. Δεν μπορεί η Περιφέρεια να παίξει τέτοιο ρόλο, να ηγηθεί σε αγώνες. Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τα σωματεία, από τους συλλόγους, από τους φορείς τους, να διεκδικήσουν να μην κλείσει καμία μονάδα, κανένα ορυχείο, να μην αυξηθούν τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματος, να μην γίνει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε κανένα σπίτι εργατικής λαϊκής οικογένειας, να μην αυξηθεί η τηλεθέρμανση, να διασφαλιστεί η λειτουργία της, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας στη ΔΕΗ. Και εδώ να πούμε και για το έκτακτο προσωπικό, γιατί το αφήνουμε στην απέξω. Υπάρχουν εργαζόμενοι στα οκτάμινα, στα δίμηνα, στους εργολάβους, που κανένας δεν μιλάει για αυτούς. Mm-hmm. Πουθενά δεν προσδιορίζονται οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν εκεί. Η πρόταση του κ. Καρακασίδη και η πρόταση του κ. Πασαλίδη ενέχει και τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε να δείτε, οι προτάσεις αυτές σε σχέση με την επαναπόδοση εδαφών νομίζω είναι ουτοπικές. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν σήμερα. Και εμείς λέμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι πρέπει να γίνει αποκατάσταση των εξορυγμένων εδαφών. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει, αλλά και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ίδια η ΔΕΗ ΑΕ αντιμετωπίζαν ως κόστος την αποκατάσταση των εξορυγμένων εδαφών, όπως και στην προστασία του περιβάλλοντος. Και μια χαρά δεν λέμε τα ίδια. Έχουμε επεξεργασμένες θέσεις που ακουμπάνε στα προβλήματα των εργαζομένων. 50 χρόνια τα ίδια πράγματα λέτε. Έχουμε επεξεργασμένες θέσεις για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Αυτά που λέτε εσείς, κύριε Καρακασίδη, είναι ενάντια και σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Στην ουσία, από τη στιγμή που υπερασπίσετε την απολιγνητοποίηση, συμφωνείτε με το να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στην περιοχή μας. Δεν ακούς καλά. Και πολλά άλλα αυτά. Ό,τι σε συμφέρει, ακούς. Αυτή που συμφωνείτε με αυτό το σχέδιο και το κλείσιμο των μονάδων. Για να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Ποιος είναι ο λόγος να μην χαθεί.
γίνει η αποκατάσταση εδαφών. Αλλά εσείς έχετε ένα στήρο πολιτικό λόγο. Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν μπορείτε να μιλάτε για πολιτικοποίηση και κλείσουμε το μονάδα για διασφάλιση του θέσεων εργασία. Εγώ με τον Ταταρίδη μεγάλωσα. Όπως επίσης δεν μπορεί να κλείσουν οι μονάδες έτσι και να είμαστε περισσότεροι εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο και να διασφαλιστεί σε αυτά τα επίπεδα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε και εσείς αξίζει να κάνετε στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν υπάρχουν τα φουρφούρια και τα αυτά. Λοιπόν, είναι αυτό. Δεν υπάρχουν τα υδροηλεκτρικά. Αυτά δεν είναι σταθερά όμως. Δεν έχει σημασία. Μια σταθερή... Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αποστολίδη, θέλουμε μερικές προτάσεις. Και θέλουμε κυρίως να μας πείτε, επειδή μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα, αν μπορείτε να συνδέσετε τις πολιτικές δυνάμεις σε έναν ευρύτερο χώρο διεκδίκησης που θα έχει σαν πρόσημο θετικό το κοινό καλό και να μην το βλέπουμε έτσι κομματικά το πράγμα. Δεν το βλέπουμε καθόλου κομματικά και νομίζω ότι θα είμαι σαφής και πολύ συγκεκριμένος. Το κίνημα αλλαγής δεν συμφώνησε με την ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ γιατί θεωρούσε ότι ο στρατηγικός στόχος με μία ευρυχωρία χρονική οδηγούσε στην απελληνιτοποίηση και επομένως έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού, έθετε σε κίνδυνο τις σταθεροποιημένες τιμές, έθετε σε κίνδυνο την εξάρτηση της χώρας και έθετε και σε κίνδυνο την συναλλαγματική εκροή της χώρας. Το ίδιο κατά μείζωνα λόγο γιατί επισπεύδει δεν συμφωνεί και με την ΕΣΕΚ της παρούσης κυβέρνησης. Τώρα, μετά... Κάτι πρέπει να γίνει όμως τώρα, έτσι. Ακριβώς αυτό θα πω και παρακαλώ να το ακούσουν και οι εκπρόσωποι των άλλων χώρων και να το συνεκτιμήσουν γιατί λυπάμαι, δεν το έχω ακούσει πουθενά αυτό που ευθύς αμέσως θα πω. Που είναι και δική μου εμπειρική σχέση με όλα τα χρόνια που είχα όπου επήγαινα, την εποχή που πήγαινα, είναι γνωστό αυτό. Εμείς, ως κίνημα αλλαγής, εννοούμε σε κάθε περίπτωση ότι και μετά το 2028, το αναφέρω όχι ως χρόνο της ΕΣΕΚ της Νέας Δημοκρατίας, για να γίνεται αντιληπτό, θέλουμε η περιοχή να εξακολουθεί να έχει την πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σε λειτουργία. Την πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Πτολεμαΐδας σε λειτουργία. Την μελίτη ένα της Φλόρινας σε λειτουργία. Και προσέξτε, ή μία νέα μονάδα την πέμπτη του ΑΕΣ Καρδιάς ή εναλλακτικός την έκτη του Αγίου Δημητρίου. Οι άλλες μονάδες, δυστυχώς, επειδή ακριβώς χάθηκε η ευκαιρία της δυνατότητας να αναβαθμιστούν, επειδή δεν θέλησαν κάποιοι να πάμε σε ένα σενάριο που αυτή, εννοώ ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησε να υλοποιήσει τη δική τους μικρή ΔΕΗ, για να έρθουν τα χρήματα στις μονάδες της περιοχής να αναβαθμιστούν και να γίνουν ανταγωνιστικές, τραβώντας πίσω την ιστορία, κουνώντας, χτυπώντας το τενεκεδάκι παρακάτω να προκύψει την επόμενη κυβέρνηση, είναι προφανές ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Αν συμβούν τα παραπάνω, είναι αναγκαίο και είναι προφανές ότι και οι μετεκαταστάσεις θα προκύψουν και η τηλεθέρμαση θα συνεχίσει να λειτουργεί. Άρα... και, ωραία. Και ωραία. Θα υπάρχει και η οικονομική ευρωστία για να μπορούμε να πάμε σε γρήγορες αποκαταστάσεις εδαφών για να αποδοθούν από την ανώνυμη εταιρεία πίσω στο Υπουργείο Γεωργίας, να αποδοθούν μετά στους ακτίμινους. Τώρα... Ακούγεται ωραίο αυτό που όχι, λέτε, όχι. Αλλά τώρα θα πρακτικά, πω, ναι. Τώρα θα πω και το πολύ πιο σημαντικό που δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα, δυστυχώς, εκτός από μία παράμετρό της. Στη σύνοδο του Μαρακές για το κλίμα, από την εποχή του Κιώτο μέχρι το Παρίσι, το έχετε ξαναναφέρει εσείς. 22 σύνοδοι, οι οποίες έχουν όλες τους αποφάσεις με την ίδια νομική υποχρέωση για κάθε χώρα που προσέρχεται σε αυτήν την εκδοχή. Θα πείτε και τα αντισταθμιστικά.
Θα πω λοιπόν ότι στη Σύνοδο του Μαρακές. Ναι, ακριβώς. Στη Σύνοδο του Μαρακές, τα κράτη-μέλη που προσέρχονται στην λογική του πρωτοκόλλου του Κιώτο μπορούν να αναπτύξουν δράσεις που να δεσμεύουν τα έξι αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου για να δημιουργούν χωρητικότητες με βάση τα δικαιώματά τους με χρόνο αναφοράς το 1990. Η Ελλάδα το 1990 εξέπεμπε 90 εκατομμύρια τόνους διοξίδιο του άνθρακα και τώρα είναι υποχρεωμένη με την καινούργια. Άρα, για να το πούμε απλά για τους τηλεθεατές. Ναι, ναι. Δεν τροφητεύουμε, ας πούμε, με. Όχι μόνον αυτό. Όχι μόνον μερικά αυτό. Στρέμματα. Όχι μόνον αυτό. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν τεχνολογίες δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Επενδύουμε, ας πούμε, εκεί λέτε. Αυτή η πρακτική υπάρχει, για παράδειγμα, και πραγματοποιείται σήμερα στην Νορβηγία, πραγματοποιείται στην Αλμπέρτα του Καναδά, πραγματοποιείται στο σχιστολιθικό πέτρωμα στην Αλάσκα, ακριβώς για να υποστηριχθεί το κλίμα και οι εκκλήσεις. Άρα, μπορούμε να δεσμεύουμε το διοξίδιο του άνθρακα, άρα να μπορούν να λειτουργούν οι μονάδες μας, να μην πληρώνουμε δηλαδή δικαιώματα εκπομπών, λοιπόν, τον ακριβό ανατόνο. Αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Και επίσης, εναλλακτικώς μπορούν τα κράτη-μέλη με δεντροφυτεύσεις, με οτιδήποτε μπορούν να κάνουν, ακόμα να εντάξουν και την τηλεθέρμανση στο πρόγραμμα, γιατί και με λιγότερο πετρέλαιο, άρα δημιουργούμε χωρητικότητες, ενώ άμα καίγαμε πετρέλαιο θα είχαμε, θα είχαμε πρόβλημα. Επομένως, μπορούμε να δεσμεύουμε μέσα από αυτή τη δράση, παράγοντας οξυγόνο και δεσμεύοντας διοξίδιο του άνθρακα, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι μονάδες. Δηλαδή, να μην αγοράζουμε δικαιώματα εκπομπών ρήπων με 25 ευρώ τον τόνο, τώρα είναι περίπου στα 17. Περίπου στα 17 αυτή. Αυτά αλλάζουν συνέχεια. Αυτά αλλάζουν, για να μπορούμε να εξακολουθούμε να έχουμε τις μονάδες μας, αυτές που ανέφερα εδώ. Ωραία, κύριε Ψαλίδη. Αυτό πρέπει να συμβεί στην περιοχή μας, αλλά το πρόβλημα είναι, και έκλεισα, το πρόβλημα είναι ότι τα κόμματα της τελευταίας πενταετίας, εξαετίας, δυστυχώς έχουν μία ρότα η οποία είναι συμβατή με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το πρωτόκολλο του Κιώτο και βεβαίως είναι προφανές ποιοι εποφελούνται από αυτό. Εποφελούνται οι κατασκευαστές των ΑΠΕ, που είναι οι Βόρειοι, και προφανώς, ναι, φυσικά, και προφανώς εποφελούνται οι κατασκευαστές των φωτοβολταϊκών, ναι, και προφανώς θα το απαντήσω αυτό, κύριε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, όχι, να το απαντήσεις. Γιατί ενώ έκανες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ενδιαφέρουσες προτάσεις. Έχω να το αναθέσω. Δεν αντιλήφθηκες ότι άλλαξε η κυβέρνηση. Και δεν ανέφερες ούτε το όνομα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είπες η τωρινή κυβέρνηση σε όλη σου την τοποθέτηση και πριν, και αναφέρθηκες. Και είπες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχέδιο μικρής ΔΕΗ, ότι είχαμε 5-6 και μικρής ΔΕΗ, και έκανε την αντιπολιτευτική σου και τις προτάσεις πάνω στη λογική αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να καταλήξω. Και να κλείσουμε. Και να κλείσουμε. Και μου θυμίζουν φυσικά οι προτάσεις, για να απαντήσεις και αυτό, Παντελή. Μου θυμίζεις τώρα αυτό που λέγατε ότι θα κάνουμε προεκλογικά την Ελλάδα Δανία της Νότιας Ευρώπης. Αυτά λέγατε όταν το λέγατε. Μη σπέμπεις από τον υπεραστή. Φαντάζεσαι ότι δεν χρειάζομαι καμιά υποστήριξη. Σπέμπει ο Λάκης. Ο Παντελής θα σου απαντήσει. Έχω να καταθέσω το εξής. Πολύ σύντομα. Όχι, σε τελείωσα. Ότι εκπροσωπώ εδώ έναν πολιτικό φορέα που από το 1983 μέχρι το, μια στιγμή, μέχρι το 2004, κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο, έβαζε μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος στο σύστημα. Δεν εκπροσωπείς αυτόν τον χώρο. Αυτό το... Ωραία. Εκπροσωπείς. Όχι. Έχουμε εκπροσωπείς που από το 2002 και μετά εκπροσωπείς τον χώρο που έκανε ακριβώς αντίθετα. Το 2004 ο χώρος που εκπροσωπώ έβαλε το Λάβριο 5. Παντελή, κύριε Αποστολίδη. Έχουμε κλείσει. Έχουμε κλείσει. Καταλάβατε, κύριε. Κύριε Καρακασίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά καταλάβατε. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε... Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Όριστα, συγκεκριμένα. Τι έκανε το 2004, ποιες είναι οι διαχρονικές ευθύνες που είχε το Πασόκ. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Το 9, το 10, με τη μικρή ΔΕΗ. Αυτά δεν υπερασπιζόταν. Κύριε Πασαλίδη. Δεν πουλούσατε 40%. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κώστα μου, αν η μικρή ΔΕΗ μπορούσε να επισυμβεί η δική μας ή η δική σας, αυτό που θα συνέβαινε. Η μονάδα που λέγατε τότε. Αν ξαναλέω, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη. Τώρα πήρατε το χρόνο όλο του κυρίου Καρακασίδη όμως. Θα είχαμε μονάδες ελειτουργία. Κύριε Αποστολίδη. Άρα θέση εργασία. Πήρατε το χρόνο του κυρίου Καρακασίδη. Δεν θα έχουμε το 23 μονάδες. Ωραία. Το ξέρω. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε αυτή την πολιτική. Αυτό λέω. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Αυτό έχει καταλάβει. Μα δεν το λε. Έχουμε τελειώσει. Έχει τελειώσει ο χρόνο. Αν έχει καταλάβει. Κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα είπε για το Φάμελο. Τι είπε για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κλείνουμε. Είπε ο κύριο Καρακασίδη κάτι για μια μίγα. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Βλέπετε και το control, κύριε Καρακασίδη. Γνωρίζετε από τηλεόραση. Ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε τελειώσει. Εγώ να πω να έχουμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και όλοι οι φορείς της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, τα μελητήρια, η περιφέρεια, οι δήμοι, όλοι να κάτσουν κάτω, ο κάθε ένας χωριστά και όλοι μαζί, να κάνουν ένα σχέδιο για την μεταλιγνητική εποχή. Λοιπόν, να το κοστολογήσουν και να πάμε να πιέσουμε όλοι μαζί την οποιαδήποτε κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είναι τώρα, λοιπόν, να γίνει η περιοχή μας. Ακριβώς. Και αύριο μπορεί να είναι μια άλλη ή μπορεί να είστε μαζί με οποιοδήποτε άλλο εδώ πέρα. Ευχαριστούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον κύριο Χατζηδαμιανό Κωνσταντίνο, το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αποστολίδη Παντελή, τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Καρακασίδη Παντελή, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Πασαλίδη. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Και τον κύριο Αδαμίδη που είχαμε από την Αθήνα πιο πριν μαζί μας. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.